για να συζητήσουμε σε βάθος και όσο τα θέλαμε όλα αυτά τα ζητήματα. Αν υπάρχει ένας λόγος που τα ανέφερε και τα ανέφερε κάπως κωδικοποιημένα έτσι στα πλαίσια ενός σύντομου χαιρετισμού, είναι γιατί εμείς το ΚΚΕ είναι σύντροφοι ότι πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε και να οργανώσουμε την πάλη μας όχι μόνο στα πλαίσια των μελών μας, των κόμμα μας, όχι μόνο στα πλαίσια της ΚΝΕ και της νεολαίας μας, αλλά μόνο σε εσάς που βρίσκεστε χρόνια στο πλευρό του κόμματος, μόνο σε εκείνους που σήμερα δεν είναι στο πλευρό του κόμματος, αλλά θα έπρεπε να βρίσκονται γιατί είναι και οι ίδιοι εργάτες, γιατί είναι και οι ίδιοι φτωχός λαός, μόνο σε αυτούς δηλαδή που έχουν συμφέρον όχι απλά να ακούσουν, να μάθουν από το ΚΚΕ την πρόταση, την πολιτική πρόταση διεξόδου, αλλά έχουν συμφέρον να μπουν μπροστά, να διεκδικήσουν και οι ίδιοι αυτή τη λύση, να διεκδικήσουν και οι ίδιοι τη δική τους τη ζωή, τη ζωή των οικογενειών τους, των παιδιών τους. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν σας καλούμε να πάρετε τη διακήρυξη της Σχετικής Επιτροπής να τη μελετήσετε, να βρεθούμε στις οργανωμένες συζητήσεις που έτσι και στο επόμενο διάστημα θα οργανώσει το κόμμα μας να συζητήσουμε, να πείτε σκέψεις, να δούμε πώς αυτά, όλη αυτή η ιστορία θα μπορέσει να αποτυπωθεί εκεί που μετριέται τελικά η δύναμη της εργατικής πράξης, στο συλλογικό αγώνα, στην ταξική πάλη, με όλους εσάς και λέω ξανά και με όλους εκείνους που σήμερα μπορεί να μην είναι εδώ στο πλευρό του ΚΚΕ, γιατί πραγματικά η υπόθεση της, του τέλους της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο δεν είναι υπόθεση μιας άλλης ζωής, είναι υπόθεση για πάλι της δικής μας ζωής, της ζωής της νέας γενιάς και μπορεί να γίνει πράξη. Αυτό έδειξε και η Οκτωβριανή Επανάσταση που γιορτάζει από όλη την περσινή χρονιά τα 100 χρονά της, έδειξαν και τα επιτεύγματα που είχαμε στις σοσιαλιστικές χώρες και βέβαια έδειξαν και τα συμπεράσματα που βγάλαμε σαν κόμμα μέσα από αυτή την πλούσια δραστηριότητα, τη συλλογική τέλος πάντων προσπάθεια για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ικανοί. Τα λέμε και τελειώνω με αυτό γιατί οι σιρήνες που λένε αγαπητοί σύντροφοι ότι η ανάπτυξη έρχεται, η ανάπτυξη είναι εδώ, η ανάπτυξη μας συμφέρει όλους και όλα τα υπόλοιπα που πιθανά έχετε ακούσει κι εσείς κατά καιρούς είτε από σιριζέικα κυβερνητικά στόματα είτε από άλλους καλοθελητάδες γιατί είναι πολλοί αυτοί, λένε, κρύβουν μάλλον ένα πράγμα, ότι αυτή η ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη, δεν μας αφορά όλους. Το είδαμε πριν λίγες μέρες με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, θα το δούμε με πολλά νομοσχέδια στη Βουλή, το ζούμε όμως καθημερινά, μέσα στα ίδια μας τα σπίτια, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις αγωνίες των παιδιών μας που τελειώνουν σχολές και είναι άνεργα, που δεν τελειώνουν σχολές και αλλάζουν δουλειά σαν τα πουκάμισα για 300 ευρώ και αυτή να εγκαλάζεται με ανεργία. Αυτή τους την ανάπτυξη λοιπόν και την απορρίπτουμε και πρέπει και ο λαός μαζικά να την απορρίψει και τους την επιστρέφουμε. Μόνο που αυτό επίσης δεν είναι λόγια. Τους την επιστρέφουμε στους δρόμους σύντροφοι του αγώνα, τους την επιστρέφουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, οργανώνοντας την απάντησή μας και λέγοντας ότι πραγματικά δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουν. Με αυτά τα λίγα να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη βραδιά απόψε. Σήμερα διασκεδάζουμε, τρώμε, χορεύουμε, πίνουμε το κρασί μας. Αύριο όμως είμαστε στις επάντησεις του αγώνα, έτσι όπως ξέρουμε, έτσι όπως κάνουμε εμείς οι κομμουνιστές, 100 χρόνια τώρα, καλά τόσα, καλά τόσα, καλά τόσα. Ευχαριστώ πολύ. Ένας, αιώνας, αγώνας και θυσία. Το ΚΚΕ στην πρωτοπορία. Ένας αιώνας αγώνας και θυσία.